Καλή σας μέρα. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ στο επαρχείο για δύο λόγους. Καταρχήν, να συστήσω τους συνομιλητές μας που έχουμε εδώ στο πάνελ. Αριστερά μου είναι η Άννα Τσουφά, δεξιά μου Γιάννης Νομικάριος και πιο δεξιά ο Γιάννης Βαράμαλης. Αυτή η τριάδα αποτελεί την πρώτη οργανωτική ομάδα με την οποία σκέφτηκαν και υλοποιήσαμε όλοι μαζί με πάρα πολλούς άλλους τοποκίνημα. Σας καλέσαμε εδώ για δύο λόγους, όπως σας είπα. Πρώτον, για να απευθύνουμε ένα τελευταίο κάλεσμα στους συμπατριώτες μας, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας για την αυριανή μεγάλη μέρα. Αύριο κορυφώνεται μία δεκάμινη, θα έλεγα, προσπάθεια πάρα πολλών ανθρώπων. Πίσω από την αρχική ομάδα συστρατεύθηκαν πάρα πολλοί φορείς, πάρα πολλοί ιδιώτες, για να κάνουμε αύριο στις 2 Αυγούστου το απόγευμα, αύριο Τετάρτη, την αναπαράσταση του υποκινήματος των Καρυμνίων Σουγκαράδων. Άρα απευθύνουμε ένα κάλεσμα, μία πρόσκληση σε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει αυτή την αναπαράσταση. Νομίζω θα θυμίσουμε πάρα πολλά πράγματα από την παλιά την Κάλυμνο στους παλιούς και οι νέοι, οι νεότεροι συμπολίτες μας θα μάθουν κάποια πράγματα του παρελθόντος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που σας καλέσαμε και ο δεύτερος λόγος είναι για να γίνει μια εύρυθμη προσέλευση του κοινού. Είναι σημαντικό αυτό για εμάς όλους εδώ να τηρηθούν οι χρόνοι τους οποίους έχει ορίσει η οργανωτική ομάδα για να μπορεί να κυλήσει το όλο δρόμενο, η όλη εκδήλωση όπως την έχουμε σκεφτεί και όπως την έχουμε φανταστεί. Να πω εγώ και θα κλείσω με αυτό εδώ ότι η εκδήλωση όλη θα διαδραματιστεί στον χώρο μπροστά από το Συντριβάνι, ανάμεσα δηλαδή στο επαρχείο και στο Δήμο, και τα υπόλοιπα διαδικαστικά θα σας τα πούν οι συνομιλητές μας εδώ. Να πούμε και κλείνω εγώ ότι αυτό αποτελεί μια συνδιοργάνωση η όλη εκδήλωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, του Δήμου Καλυμνίου και του επαρχείου Καλυμνού. Όλοι μαζί εμείς, οι τρεις φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς, αλλά και με άλλους δεκάδες μεμονωμένους συμπολίτες μας, 10 μήνες προσπαθήσαμε και ελπίζω να το κάνουμε πάρα πολύ σωστά αύριο το αποκίνημα των Σουγκαράδων, των Καλυμνίων Σουγκαράδων. Εγώ τελειώνω εδώ και θέλω να δώσω το λόγο στο Γιάννη τον Νομικάριο να μας πει διαδικαστικά πώς θα εξελιχθεί η βραδιά, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί αύριο το απόγευμα για να μπορεί να παρακολουθήσει καλύτερα τα δρόμενα τα οποία θα διαδραματιστούν αύριο, όπως σας είπα προηγουμένως, μπροστά από το Συντριβάνι. Κύριε Πρέπει, ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα και στον κόσμο που είναι η τελευταία μέρα που καλούμε τον κόσμο σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε. Την δουλεύουμε περίπου, όπως είπε ο Υπέρχος, πάρα πολλούς μήνες, σχεδόν από τον Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο που θα εκτελεστεί όλη η εκδήλωση, πρέπει να πούμε μια ολόκληρη ιστορία του νησιού. Παρακαλούμε τον κόσμο, παίρνοντα σκητάλη από τον Δήμαρχο, να έρθει έγκαιρα στην εκδήλωση, γιατί θα τηρήσουμε ακριβώς τους χρόνους, δηλαδή 7 η ώρα θα ξεκινήσουμε ακριβώς. Οπότε η προσέλευση, όπως γράφουμε στο πρόγραμμα, μας ξεκινήσει από τις 6. Έχει φροντίσει ο ανάλογος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο να κάνει την διευθέτηση όλου του χώρου. Η εκδήλωση αυτή είναι μια εκδήλωση διαφορετική. Είναι μια εκδήλωση που βγαίνει από μέσα μας. Είναι μια εκδήλωση που την έχουμε στήσει έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικό του κομμάτι. Από την αρχή ο καθένας έχει πάρει το κομμάτι που μπορεί να ανταπεξέλθει πάνω σε αυτό και όπως καταλαβαίνετε είναι όσο μικρό και μεγάλο να είναι μια τεράστια αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή φαντάζομαι ότι αύριο το απόγευμα θα είναι λαδωμένη και θα δουλέψει όπως πρέπει το σύστημα έτσι ώστε να αποδώσουμε τους σκόπους και εμάς και των ανθρώπων που τόσα χρόνια έδωσαν τα πάντα για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Τα διαδικαστικά δεν θα τα πούμε εδώ και τα ευχαριστώ, θα τα πούμε κάτω στην αυλή εδώ, γιατί αυλή τόπο θα το κάνουμε, μια μεγάλη αυλή ανάμεσα στο επαρχείο και στο δημαρχείο. Θα έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο, μεγάλους μικρούς, οι μεγάλοι να θυμηθούν, οι μικροί να μάθουν την ιστορία του νησιού. Θα προσπαθήσουμε όλοι εμείς, όλα τα παιδιά, και αυτοί που είμαστε εδώ και αυτοί που θα είναι πίσω μας, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε να αποδώσουμε πραγματικά την ιστορία του νησιού μας, έτσι όπως αρμόζει. Ευχαριστώ στον κόσμο εκ των προτέρων
που θα παραστήσει αυτή τη γιορτή της Καλύμνου, άσχετα αν ήταν θλιμμένη, ήταν όμως ένα πράγμα που διαμόρφωσε το DNA μας και όσοι έρθουν από κοντά θα το αντιληφθούν αυτό το πράγμα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο αύριο να έρθει να δει το αποτέλεσμα μιας πολύμινης προσπάθειας να μπορέσουμε να αποδώσουμε την παράδοση, την ιστορία και πώς ήταν ο Καλύμνιος πριν από κάποια χρόνια, πώς μπορούσε να συντηρήσει το σπίτι του, πώς μπορούσε να μεγαλώσει τα παιδιά του και πώς τη μάθαμε κι εμείς οι νεότεροι από τους παλαιότερους. Καλό θα είναι να προσέλθει ο κόσμος στην ώρα του, γιατί έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια να το οργανώσουμε σωστά και πρέπει να κρατηθούν οι χρόνοι, να σεβαστούμε τον κόσμο το πιο μεγάλο, να τον αφήσουμε να περάσει μπροστά και να μπορέσει να παρακολουθήσει πιο όμορφα. Θέλω να πω ότι είναι μια προσπάθεια πολλών ατόμων, πρέπει να αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους, και στους πιο μεγάλους και στους πιο μικρούς, και ελπίζω να συνεχιστεί. Αυτό είναι το βασικό στοίχημα για μένα, να συνεχιστεί, γιατί πιστέψτε μου ότι μετά από τόσους μήνες προσπάθεια και κούρασης, αν δεν το συνεχίσουν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας εδώ, σαν λαός. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ξεκινάμε κάτι, να δείχνουμε την παράδοση και να το συνεχίζουμε. Σας περιμένουμε όλους αύριο και ελάτε να δείτε για να καταλάβετε τι προσπάθειες έχουν γίνει. Να σας καλησπερίσω κι εγώ, να ευχαριστήσω τον Έπαρχο και τους δύο Γιάννηδες. Εγώ θα πω ότι είμαστε όλοι συγκινημένοι, γιατί μετά από τόσα χρόνια ξαναγίνεται το κοκκίνημα στο νησί μας, που τόσα πολλά έχουν υποθεί. Και θα πω ξανά ότι 10 μήνες δουλέψαμε και εμείς και αυτοί που θα δείτε αύριο με πολύ αγάπη και με πολύ συγκίνηση και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα αποδοθεί στο μάξιμο η δουλειά μας, ο κόπος μας και αυτό που πρέπει να αποδοθεί σε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πιθανόν θα έχετε αντιληφθεί, όλα τα παιδιά εδώ εξέφρασαν την επιθυμία τους όλα να κυλήσουν ομαλά. Είναι σημαντικό για εμάς, για όλους εμάς και για όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται πίσω από εμάς, όλα να πάνε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε αυτό να πετύχει, θα πετύχει. Θα κάνουμε αύριο μια πάρα πολύ ωραία αναπαράσταση του κοκκινήματος. Θα συγκινηθούν πάρα πολύ οι αυτοί που γνωρίζουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν πιθανόν θα μάθουν πράγματα από την καταγωγή τους, από το DNA τους, όπως είπε και ο Γιάννης. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε και να το κάνουμε θεσμό. Μιλήσαμε όλοι για χάρη ευκολίας ως μία εκδήλωση. Δεν είναι άλλη μία εκδήλωση, δεν είναι ένα άλλο δρόμενο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις την κατάθεση ψυχής. Δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το αφήσουμε στους επισκέπτες μας και τους συμπατριώτες μας που θα παρακολουθήσουν αύριο την εκδήλωση και ο καθένας ας τους δώσει αυτό, τον τίτλο που αυτός νομίζει για τον εαυτό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε αύριο όλους από τις 6 η ώρα προσέλευσης μέχρι και 7 παρά 4 για να ξεκινήσουμε ακριβώς στις 7. Ευχαριστώ πάρα πολύ.